Αυτό το βραβείο είναι ο ιδανικός επίλογος και ο καλύτερος τη σεζόν που έφυγε και ο καλύτερος πρόλογος για τη σεζόν που έρχεται. Ισχύει αυτό. Είμαστε χαρούμενοι, περήφανοι και περιμένουμε με ανυπομονησία τη νέα σεζόν. Νομίζω, ναι, το πιο σημαντικό πράγμα στον αθλητισμό είναι να σε αναγνωρίζουν οι αντίπαλοι σου. Εδώ ψηφίσαν όλες οι ομάδες. Οπότε αυτή η διάκριση έχει, νομίζω, ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και το σκεπτικό, νομίζω, αυτά που λέει η Ευρωλίγκα μέσα είναι πολύ αξιόλογα και σημαντικά. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο που θέλετε να αφιερώσετε αυτό το βραβείο? Εγώ θέλω να αφιερώσω το βραβείο αυτό, παρόλο που εδώ είναι ομαδικός αθλητισμός και είναι μια ομάδα με ένα προπονητή, με 15 παίκτες, με όλο το επιτελείο. Θέλω να αφιερώσω το βραβείο στον αδελφό μου και στον Γιώργο το Σκινδύλια για τις ατελείωτες ώρες που έχουμε περάσει μαζί τα τελευταία χρόνια για να χτίσουμε αυτή την ομάδα. Μαζί με εσάς βραβεύτηκε και ο κύριος Ιφκοβιτς. Όλα κόκκινα ήταν και σε αυτή την κλήρωση. Είμαστε περήφανοι για τον coach. Χωρίς τον coach ίσως να μην είχε γίνει αυτή η σεζόν. Αυτό που κατάφερε και καταφέραμε μαζί. Οι ώρες που περάσαμε μαζί και με τον coach δεν βγήκανε ποτέ προς τα έξω, αλλά έχουμε συζητήσει ατελείωτα για αυτή την ομάδα. Μας άκουγε, τον ακούγαμε για το καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι τα πιο πολλά συγχαρητήρια πρέπει να πάνε στον κύριο Ιβκοβιτς, γιατί δούλεψε εκπληκτικά, έκανε απίστευτη δουλειά. Τα αποτελέσματα φαίνονται συνεχώς και στη βελτίωση των παικτών. Ίσως και στην Εθνική Ελλάδος να φαίνονται κάποια θέματα. Οπότε τα συγχαρητήρια τα πολλά πρέπει να πάνε στον κύριο Ιβκοβιτς, γιατί είχαμε μια άριστη συνεργασία και σχέση και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν? Η Ευρωλίγκα, όπως θα διαβάσουν, άλλαξε κάπως το σύστημα. Θα έχουμε περισσότερα καλά παιχνίδια στο Top 16, 4 παιχνίδια εντός έδρας παραπάνω, 8 παιχνίδια σύνολο παραπάνω. Είναι ευκαιρία να πάρουν διαρκείας, να στηρίξουν την ομάδα, ωραίο θέαμα και ελπίζουμε για το καλύτερο για το Λονδίνο. Νομίζω βήμα-βήμα πηγαίνει η ομάδα, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Όλοι είδαν πώς, το μοντέλο του Ολυμπιακού πώς δουλεύει. Είχαμε πει ότι ίσως το μοντέλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ να άλλαξε ή να αλλάζει. Προσπαθούμε να το συνεχίσουμε αυτό, αυτή την αλλαγή. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλει να κάνει και μια έτσι δήλωση για την κλήρωση, πώς είδατε την κλήρωση? Η κλήρωση ενδιαφέρουσα είναι. Ο όμιλός μας είναι δυνατός. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Καλό είναι αυτό όμως να παίζεις με δυνατές ομάδες από την αρχή της σεζόν. Μετά δεν υπάρχει κλήρωση όπως στις άλλες χρονιές. Είναι ήδη προδιαγραμμένο τα ματσαρίσματα. Είναι δυνατοί όλοι οι όμιλοι. Δεν έχει μεγάλη σημασία στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα το δύσκολο κομμάτι ξεκινάει με το Top 16. Νομίζω είναι πολύ δυνατός όμιλος. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κάποια εύκολη ομάδα. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να πάμε πολύ καλά.